Ο νόμος ψηφίζεται αυτή τη βδομάδα και οι εταιρείες πάνε με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών να κατασκευάσουν και να εκμεταλλευτούν τα υδατοδρόμια σε διάφορες λίμνες της χώρας. Να εκμεταλλευτούν τι όμως, Χριστό? Με συγχωρείς πάρα πολύ. Να εκμεταλλευτούν το υδάτινο. Αντί να έχουμε ένα αεροδρόμιο που να μπορέσει να αναβαθμιστεί και να αναβαθμίζεται συνεχώς, που είναι από τη λίμνη σε μια απόσταση κοντά στο ένα χιλιόμετρο με ενάμιση σε μια ευθεία. Εδώ τρόμαξε να μας βάλουν στις άγονες γραμμές. Λοιπόν, πάμε. Ακριβώς. Εδώ γίνεται μια μάχη. Λοιπόν, έχουν βγάλει όλοι ανακοινώσεις εδώ πέρα. Έγινε μια άγονη γραμμή και γίνεται χαμός. Για πες μου. Δεν έχουμε καμία λίμνη Μίτσιγκαν εδώ πέρα ή οτιδήποτε άλλο για να προσγειώνονται τα αεροπλάνα ή να είναι όπως είναι στην Αρκτική, στον Αρκτικό κύκλο οι μεγάλες λίμνες. Εδώ έχουμε έναν ιδιότοπο Natura, έναν άριστο ιδιότοπο. Νίκο, πώς μπορεί να επηρεάσει, δηλαδή θα κάνει μια προσγείωση, μια απογείωση στο αεροπλάνο, δηλαδή εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Θα συνηθίσει και το πουλί, τι να κάνουμε τώρα. Το πουλί δεν είναι θέμα να συνηθίσει. Το πουλί δεν συνηθίζει. Το πουλί θα πετάει πάνω από τη λίμνη ένας πελεκάνος που είναι από τα μεγαλύτερα πουλιά. Ναι. Στην Ευρώπη, ίσως το μεγαλύτερο πουλί στην Ευρώπη. Θα πλεχθεί στο ρόλο. Είναι και θέμα ατυχημάτων, ξέρεις. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση εκεί που πετάει το υδροπλάνο να μπει μέσα στον έλικα για τα λοιπά, κανένα πουλί και να έχουμε ιστορίες. Γίνονται ορνηθολογικές μελέτες σε όλα τα αεροδρόμια. Ναι. Έχω λάβει και εγώ μέρος σε κάποιες από αυτές. Ναι. Όπως και στις Καστοριάς. Ναι. Ακόμη και σε επιχειρήσεις που έχουμε στην Καστοριά, ειδικά σε επιχειρήσεις που είναι εκτροφία γουνοπλοίο, γούνας, είναι όσα είναι 8,5 χιλιόμετρα και κάτω από το αεροδρόμιο, κάνουν όλα ορνηθολογικές μελέτες. Τους υποχρεώνουν τους ανθρώπους λοιπόν να κάνουν ορνηθολογικές μελέτες και απ' την άλλη θέλουν να κάνουν ένα υδατοδρόμιο με όλες τις συνθήκες αυτές που μπορεί ένα αεροπλάνο να κινδυνεύσει από πουλιά, όχι ψαρόνια. Νίκο μου, πουλιά υπάρχουν παντού, θα σου πει κάποιος. Δηλαδή με αυτή τη λογική δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ούτε αεροδρόμια, όχι υδατοδρόμια. Νομίζω ότι θα φέρει μια σύγχυση στην περιοχή, ειδικά στην ιδιωτικότητα της περιοχής. Αυτό μπορεί να επηρεάσει από την ιχθυοπανίδα μέσα, κατά την προσγείωση, απογείωση, οτιδήποτε άλλο. Για να μην ξεχνάμε και τις καιρικές συνθήκες στη λίμνη μας. Κάποια στιγμή από το δρόμο θα γίνει παγοδρόμιο για το αεροπλάνο. Αν έχουμε και οι καιρικές συνθήκες κατάλληλες. Τότε θα κλείνει το δρόμο, ναι. Λογικό. Βέβαια, οι άνεμοι που έχουμε στη λίμνη είναι λίγο περίεργοι και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους. Αλλά πάνω απ' όλα τα ατυχήματα που μπορεί να έχουν. Εάν λοιπόν για ένα δεκαθέσιο αεροπλάνο θέλουμε να κάνουμε τη λίμνη μας ένα υδατοδρόμιο που μπορεί να φέρει μια σύγχυση σε όλη την ορνηθοπανίδα αλλά και τη βιοποικιλότητα της περιοχής, νομίζω ότι δεν. Ο Δήμαρχος λέει σήμερα ναι, γιατί ήρθε σε επαφή με την αρμόδια εταιρεία μετά από, θα λέγαμε, κονέ που έκανε ο κύριος Τζικαλάγιας. Και καλά έκανε, και καλά κάνανε. Διάβασε και εγώ κάποια άρθρα. Ναι. Επιφυλάσσομαι λοιπόν. Εμείς σαν περιβαλλοντικές οργανώσεις ή σαν περιβαλλοντική οργάνωση θα αφήξουμε τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε ένα υδατοδρόμιο, σε μια περιοχή σαν τη δικιά μας και μικρή λίμνη σαν τη δικιά μας, μια περιοχή Natura. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η συζήτηση. Νίκο, ο Δήμαρχος είπε ναι, αλλά να δούμε τι λένε και οι οργανώσεις. Εσείς είστε απολύτως κάθετοι, δηλαδή δεν το συζητάτε καθόλου ότι μπορεί να γίνει αυτή η δράση εδώ? Σαν πρώτη άποψη, φυσικά είμαστε κάθετοι. Ξέρετε, και ο Πελεκάνος και πολλά άλλα είδη που έχουμε στη λίμνη μας είναι είδη προτεραιότητας. Που αυτό σημαίνει ότι είναι είδη σπάνια. Για να γίνει ζέμπερα, ένας βιότοπος η λίμνη τέτοιος, πάνω απ' όλα έχει τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν δεν μπορούμε να τελειώσουμε εμείς με καμία, σε εισαγωγικά, να το πω, εξέλιξη. Τώρα Νίκο, μόλις μου έρχεται ένα μήνυμα. Μόλις μου έρχεται ένα μήνυμα, πρόσεξε να δεις λίγο τι λέει και ο κόσμος. Έτσι παίρνουμε εδώ πέρα ένα μήνυμα που λέει: μην κάνετε τίποτα στην Καστοριά, στο τέλος θα μείνουν μόνο οι πελεκάνοι. Πρόσεξε το και αυτό. Λοιπόν, οι πελεκάνοι λοιπόν, να πουλήσουν, αυτό που πρέπει να πουλήσουν από την Καστοριά μας. Είναι οι πελεκάνοι, λογικό. Είναι και οι πελεκάνοι. Εάν λοιπόν θέλουμε μια πτήση 14 ατόμων και 15 ατόμων, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και γιατί να γίνει αυτό το πράγμα, να έρχεται από την Κέρκυρα ή από την. Δεν ξέρω από πάνω. Κάπου από την Κέρκυρα, λέγεται από τα Γιάννενα, δεν νομίζω να είναι τουριστική ανάπτυξη ώστε να λιώσουμε ένα περιβάλλον στη λίμνη που μπορούμε να το έχουμε ή μάλλον που έχει. Είναι. Άρα λοιπόν, χιλιάδες χρόνια για να γίνει. Συμπέρασμα, Νίκο, αλλά σκέφτεστε να αντιδράσετε πολύ δυναμικά στην περίπτωση που η Δημοτική Αρχή πει ναι
στο υδατοδρόμιο. Εμείς θα θέσουμε τις απόψεις μας, θα στηρίξουμε την ισχύουσα νομοθεσία. Και αν λοιπόν είναι να γίνει, δεν θα πάμε αντίθετα σε κανένα κακό για την Καστοριά. Δεν θα πάμε αντίθετα σε καμία ανάπτυξη και σε κανέναν άξονα ανάπτυξη της Καστοριάς. Είμαστε και εμείς εκεί για να είναι η Καστοριά να αναπτυχθεί και να φτάσει εκεί που πρέπει. Ο ένας ο Πελεκάνος και οι δύο Πελεκάνοι λοιπόν είναι και αυτό μέρος της ανάπτυξης και δεν είναι ένα υδατοδρόμιο, μέρος της ανάπτυξης για την περιοχή μας. Ας δούμε λοιπόν λίγο μακροχρόνια και ας μην είμαστε κοντόφθαλμοι να δούμε μια ανάπτυξη ενός, δύο ετών ή τριών ετών που δεν ξέρω πόσο αντέξει κάθε εταιρεία να κάνει όλα αυτά τα δρομολόγια. Ας δούμε λοιπόν την ανάπτυξη του αεροδρομίου που έχουμε και ας αφήσουμε τις μικρές κινήσεις αυτές. Ας κάνουμε καράβια λοιπόν στη λίμνη μας να ξεναγούμε ανθρώπους και να βλέπουμε τουρίστες παρά να κάνουμε υδατοδρόμια. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πρώτη προσέγγιση όσο προχωράει αυτό το θέμα. Να δούμε λίγο και το νόμο, προϋποθέσεις. Να δούμε εκεί. Όταν θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει ψωμί ακόμη αυτή η ιστορία. Είμαστε μόνο εκεί, στην αρχή. Θα είμαστε εκεί και με απόψεις τεκμηριωμένες. Ωραία. Ας έχουμε λοιπόν το νου μας. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Καλημέρα. Καλημέρα. Νίκος Παναγιωτόπουλος, η πρώτη αντίδραση μετά τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Κορεντσίδη για το υδατοδρόμιο και τις προοπτικές ανάπτυξής του, δημιουργίας του στη λίμνη της Καστοριάς.